Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα. Καλημέρα και στους δυο σας και στους ακροατές μας. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κυρία Βόζενμπεργκ, εμείς είμαστε εδώ μαζί με τον Άρη Παπηδάκη, τον ηχολήπτη μας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Η συνάδελφος η Ειρήνη Γκέλη βρίσκεται στο σπίτι της. Εσείς δεν ξέρω αν είστε στην Ελλάδα, αν είστε στις Βρυξέλλες, αν είστε στο σπίτι σας, στο γραφείο σας. Εγώ επέστρεψα όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι 12 του μηνός και από τότε αυτό περιορίστηκα γιατί αυτό έπρεπε να κάνω. Μπορούσα να είμαι φορέας, μπορούσα να νοσήσω, δεν μπορούσα να γνωρίζω. Περιορίστηκα στο σπίτι και η επικοινωνία μου γίνεται μέσω Skype. Απλώς ενημερώνουμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει σταματήσει την εργασία του. Είχαμε και την περασμένη εβδομάδα δύο επιτροπές, στη μία που μετέχω εγώ που αφορά και στο μεταναστευτικό, σε μία άλλη επίσης που αφορά στις μεταφορές, την ναυτιλία και τον τουρισμό, και επίσης είχαμε και μία ολομέλεια όπου ψηφίσαμε την ανάγκη της εκταμίευσης των πρώτων οικονομικών πόρων που ενέκρινε η Επιτροπή. Και η δεύτερη ολομέλειά μας, η επόμενη μάλλον, είναι τη Μεγάλη Εβδομάδα, στις 15 του μηνός. Δική μας Μεγάλη Εβδομάδα. Κύριε Βόζενμπεργκ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσω από τα τελευταία, από τα οικονομικά, που ενδιαφέρει και όλο τον κόσμο, γιατί αυτό συζητούσαμε πριν από λίγο και με τον Βαγγέλη. Η Ευρώπη είναι διατεθειμένη να στηρίξει τις χώρες μέλη, να προωθήσει το ευρωομόλογο και να φύγει αυτό ο φράχτης, αυτό το τείχος που συναντούν οι εννέα ηγέτες. Καταρχάς να πούμε ότι έχουμε δει τις τελευταίες μέρες ή μάλλον τις τελευταίες δύο εβδομάδες ότι στην πρόταση των εννέα χωρών στις οποίες πρωταγωνιστεί και ο Πρωθυπουργός μας ο κ. Μητσοτάκης για την έκδοση ευρωομολόγου ή όπως λέγεται το Corona Bond που θα υποτίθεται ότι θα μπορέσει να δώσει χρήματα, φθηνό χρήμα σε όλα τα κράτη-μέλη οριζόντια, αντιδρούν η Γερμανία ως συνήθως, όπως έκανε και στην κρίση μετά την κατάρρευση των Lehman Brothers το 2008 και το 2010 σε εμάς, η Αυστρία, η Φινλανδία και η Ολλανδία. Αυτές οι χώρες λοιπόν αντιδρούν, μέχρι στιγμής δεν βρίσκουν υποστηρικτές, είναι όμως οι οικονομικά ισχυρές και αυτό το οποίο περιμένουμε αύριο κιόλας, κύριε Στολάκη και κυρία Γκέλη, αύριο στο Eurogroup, το οποίο είναι στις 3 ώρα το μεσημέρι, πιθανολογούμε όσοι πιστεύουμε σε μια ενωμένη Ευρώπη ότι θα βάλει νερό στο κρασί της η πλευρά των ισχυρών που αρνούνται. Δεν λέμε ότι οπωσδήποτε θα γίνει δεκτό το ευρωομόλογο, αλλά τουλάχιστον να επιλεγεί μια μέση λύση, δηλαδή και ενδεχομένως ένας δανεισμός από τον ESM, χωρίς όμως να επισύρει επαχθεί η επιτόκια, γιατί ο στόχος του ευρωομολόγου είναι να υπάρξουν χρήματα τα οποία δεν θα εγγραφούν στο δημόσιο χρέος. Διαφορετικά αυτό δεν είναι βοήθεια, είναι αντίθετα μια καινούργια αγχώνη. Το μαξιλαράκι. Επίσης να προσθέσω, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτό το οποίο πετύχαμε και εμείς με ενέργειες του Πρωθυπουργού αλλά και των Υπουργών μας Επενδύσεων, Εργασίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, να διοχετευτούν με μεγάλη ταχύτητα πόροι του ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία, περίπου 4,5 με 6,5 δισεκατομμύρια ανέρχεται το ποσό αυτό, όπου αντιλαμβανόμαστε ότι θα γίνει μια κατεύθυνση πλέον λόγω της πανδημίας την οποία βιώνουμε διαφορετική από την κυβέρνηση των χρημάτων αυτών, τα οποία δεν θα προέρχονται από τον προϋπολογισμό μας. Είναι μια πολύ σημαντική βοήθεια και για τον αγροτικό τομέα. Ξέρετε, κυρία Βόζενμπεργκ, αυτό το οποίο ισχυρίζονται τα στελέχη της αντιπολίτευσης, κυρίως από τον ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι τα χρήματα τα οποία θα δοθούν, οι πόροι που έχουν ανακοινωθεί από την κυβέρνηση πως θα διατεθούν τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους εργαζόμενους, δεν είναι το ίδιο υψηλή όπως συμβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αλήθεια είναι αυτό, το ισχυρίζονται, αλλά εγώ προσωπικά εκτιμώ και το λέω με πολύ προσοχή ότι η αντιπολίτευση θα έπρεπε να είναι εξαιρετικά προσεκτική στο θέμα της οικονομίας. Γιατί? Καταρχάς, κανείς δεν έπρεπε να έχει πληθωρισμό ευαισθησίας. Δεν υπάρχουν κυβερνήτες οι οποίοι μπορούν να δώσουν χρήματα στους πολίτες που υποφέρουν και δεν το κάνουν. Γιατί να μην το κάνουν? Αυτό λέει η λογική. Ο αντίλογος ο ουσιαστικός είναι ότι στις μεν άλλες χώρες, να θυμίσουμε ότι είχαν την ποσοτική χαλάρωση επί χρόνια, είχαν διαφορετικά δημοσιονομικά στα κράτη-μέλη, άρα διαφορετικό ταμείο και δημοσιονομικούς χώρους και δεν ήσαν σε μνημόνια. Δεύτερον, θα δεχόμουν έναν αντίλογο να τον συζητήσουμε,
αν εκείνοι οι οποίοι το ισχυρίζονται θα έπρεπε να έχουν κοστολογήσει αυτά τα μέτρα που αντιπροτείνουν, να πούν πώς ακριβώς που κατευθύνονται και πώς αυτά γνωρίζουν ότι υπάρχουν για να διοχετευτούν. Το λέω γιατί, όπως ξέρετε, η αντιπολίτευση από την πρώτη στιγμή, και μιλώ για το ΣΥΡΙΖΑ, όχι την Ελλάσσονα, την Μίζωνα, την αξιωματική, ισχυρίζονται ότι έπρεπε αμέσως να μπει χέρι στο γνωστό μαξιλάρι. Στο μαξιλαράκι των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ. Γιατί δεν βάζουμε χέρι σε αυτό το μαξιλαράκι? Διότι το ξέρετε πολύ καλά και ξέρουν και όσοι μας ακούν, ότι αν θα θεωρήσει η κυβέρνηση ότι πρέπει να πάρει το μαξιλάρι, μάλλον τα 15 δισεκατομμύρια από αυτά δεν είναι όλα διαθέσιμα άμεσα, αλλά και αν έπρεπε να το αγγίξουν θα ήταν μια δημόσια ομολογία ότι η οικονομία της χώρας έχει σταματήσει να τα καταφέρνει μόνη της. Αυτό όμως δεν είναι αλήθεια. Κανένας εκ των υπουργών οικονομικών με αριθμούς και με μεγέθη και με εκθέσεις, όχι αυθαίρετα, δεν ισχυρίστηκε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, η οικονομία μας αντέχει. Φαίνεται μέχρι στιγμής, πάντα προσεκτικά να μιλούμε, ότι τα καταφέρνει. Το λέω μέχρι στιγμής γιατί κανείς μας δεν γνωρίζει, ούτε οι ειδικοί γιατροί ή οι ειδικοί οικονομικοί αναλυτές, πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η πανδημία και πόσο βάθος θα έχει η ύφεση πανευρωπαϊκά και όχι μόνο. Και μιλώντας για την Ευρώπη, επειδή έχει σημασία πάντα η κάθε συγκυρία να κρίνει και τις οικονομικές δυνατότητες, εμείς υπενθυμίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κάνουν όλα τα κράτη-μέλη πια, όχι μόνο η Ελλάδα, η οποία προέρχεται και μετά από δεκαετή βαθιά οικονομική κρίση, ότι αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο και στον πλανήτη δεν αφορά σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη και δεν υπάρχει και υπατιότητα. Διότι όταν εμείς υπαχθήκαμε στα μνημόνια και είχαμε τέτοια μεγάλη επιβάρυνση, μπορούσαν να μας χρεώσουν ότι κάπου είχαμε λάθη στην οικονομία μας, άλλα κράτη-μέλη όπως η Κύπρος είχαν πρόβλημα με τις τράπεζές τους. Πάντα υπήρχε μια ευθύνη στο κράτος-μέλος που ζητά βοήθεια. Σήμερα δεν υπάρχει ευθύνη σε κανένα κράτος-μέλος. Αντίθετα, πιστώνεται η κυβέρνηση δική μας και ο Πρωθυπουργός προσωπικά, το πιστώνεται όχι επειδή το λέμε εμείς, αλλά επειδή καταγράφεται και καταχωρίζεται καθημερινά σε όλο το διεθνή τύπο. Την αμεσότητα της λήψης μέτρων, ούτως ώστε να ελέγχεται η διασπορά του ιού. Δεν είναι τυχαίο ότι μόνο στη χώρα μας ευτυχώς μέχρι στιγμής και τα κρούσματα είναι αντιμετωπίσιμα, αλλά και οι άνθρωποι που βρίσκονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μέχρι στιγμής λέμε πάλι και μακάρι με τη σύμπραξη όλου του ελληνικού λαού να τα καταφέρουμε. Πάντως, κυρία Βόζενμπερκ, βλέπουμε την αξιωματική αντιπολίτευση, το επισημαίνω ότι κάποια από τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συνεχίζουν την αντιπολιτευτική τακτική. Δηλαδή, είδαμε και την κυρία Χτσιόγλου χθες να λέει ότι η κυβέρνηση φαίνεται να μην καταλαβαίνει το βάθος της ύφεσης που έρχεται μπροστά μας. Τα μέτρα που παίρνει δεν ανταποκρίνονται στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε ούτε σε ποσότητα, ούτε σε ποιότητα και ούτε στο χρόνο λήψης. Και έρχεται τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ σε λίγο να εμφανίσει ένα σχέδιο οικονομικό το οποίο έχει επεξεργαστεί και ανταποκρίνεται όπως λέει στις συνθήκες του κορονοϊού. Περιμένουμε να το δούμε αυτό το σχέδιο, αλλά μέχρι στιγμής υπενθυμίζω ή μάλλον επαναλαμβάνω ότι όλος ο αντίλογος είχε ρητορικές εκφράσεις του τύπου λίγα τα μέτρα, ανεπαρκή, μη στοχευμένα, όμως δεν υπάρχει ούτε μέτρηση, ούτε αξιολόγηση, ούτε ουσιαστική αποτίμηση με αριθμούς, με μεγέθη και με τρόπους. Περιμένω να το δούμε αυτό, γιατί η κριτική πρέπει να ασκείται πάντοτε επί χάρτου. Περιμένουμε λοιπόν να το δούμε, αλλά να θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μια αντιπολίτευση η οποία έχει μια διγλωσία. Ευτυχώς για τον κύριο Πρωθυπουργό, ο οποίος έδειξε σημαντικά στοιχεία συνένεσης, γιατί άνθρωποι δικοί του στενού του περιβάλλοντος και με σημαντικές θεσμικές θέσεις όταν κυβερνούσε, όπως ο σύμβουλός, ο κύριος Καρτερός, εχθές με μια, θα μου επιτρέψετε, κατάπτυστη αρθρογραφία σε βάρος του καθηγητού του κυρίου Τσόδρα, που έχει πάρει ένα μεγάλο βάρος της ευθύνης του ελέγχου της πανδημίας αλλά και της ενημέρωσης. Είδαμε κάτι αναρτήσεις τελεχών που είναι σε βαθμό ακροθανή. Ναι, αναφέρεστε για να το λέμε. Σε μια ανάρτηση η οποία ανέφερε ότι θα λογαριαστούμε μόλις φτάσει ο ρυθμός, θα λογαριαστούμε με τον κύριο Τσιόδρα. Το θα λογαριαστούμε το είπε μια κυρία, αλλά το είπαν κι άλλοι. Εγώ άλλο θέλω να πω όμως. Αν αυτό συνέβαινε στο δικό μας το κόμμα, είτε στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση, η επόμενη στιγμή θα ήταν αποδοκιμασία από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Εσείς ζητάτε να αποδοκιμαστεί σήμερα στη συνέντευξη τύπου για το μένουμε όρθιοι του κυρίου Τσίπρα η συγκεκριμένη ανάρτηση, εκτιμώ, κυρία Βόζενμπερκ?
Εγώ για τα αυτονόητα δεν το ζητώ. Εγώ θεωρώ ότι θα ήταν βέβαιο αν συνέβαινε στο δικό μας το κόμμα. Γιατί το δικό μας το κόμμα είναι δημοκρατικό, φιλελεύθερο, αλλά από την άλλη πλευρά απόκληση από βασικές ηθικές αξιακές αρχές δεν έχει δεχτεί. Είδατε άμεσα και εντελώς αυθόρμητη ήταν η αντίδραση του Πρωθυπουργού σε ένα αντίστοιχο περιστατικό που αφορούσε σε στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πριν από έναν ή δύο μήνες, αν θυμάμαι και καλά. Και δεν ήταν αμέσως μόνο μια ανάρτηση, αλήθεια είναι έτσι. Είδαμε και τον κύριο Κούλογλου, τον κύριο Καψόχα, τον κύριο Πολάκη. Μα το θα λογαριαστούμε, κύριε Αγγέλη, είναι μια απειλή σε στόματα στενών συνεργατών του κυρίου Τσίπρα και επομένως αν δεν τα αποδοκιμάζει με τον τρόπο που εκείνος τα επιλέξει σημαίνει ότι τα αποδέχεται ή ότι συμφωνεί και αυτό δεν χαρακτηρίζει όλη την αξιωματική κυρία Βόζενμπερκ, η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση, αν ακουστούν κάποιες προτάσεις σήμερα για τη συνέντευξη τύπου του κυρίου Τσίπρα, μένει να δούμε τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός στις 2, θα μπορέσει να δεχθεί κάποιες από αυτές τις προτάσεις και σιγά σιγά να τις κάνει πολιτική της? Έχετε ακούσει από το στόμα όλων των υπευθύνων αξιωματούχων, των υπουργών, του κυρίου Σταϊκούρα, του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Βορύδη, που αφορούν σε νευραλγικούς τομείς που απαιτούνται χρήματα, ότι οποιαδήποτε πρόταση είναι λογική και μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση και θα εξεταστεί και θα απαντηθεί, ενδεχομένως και να υιοθετηθεί. Διότι για μας δεν υπάρχουν δογματικές αντιλήψεις όταν πρόκειται για το καλό του τόπου, που εν πάση περιπτώσει αυτή τη στιγμή το επόμενο στοίχημα θα είναι η οικονομία. Μακάρι να κερδίσουμε αυτό επαρκώς, με ελάχιστους θανάτους και κανέναν εγώ θα ευχόμουν αλίμονο και με ελάχιστα κρούσματα. Μέχρι στιγμής φαίνεται να τα καταφέρνουμε, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει μια διασπορά της νόσου. Άμα τελειώσει λοιπόν αυτό το στοίχημα, με όποια επιτυχία θέλω να πιστεύω εγώ ότι θα έχουμε, το επόμενο στοίχημα είναι η οικονομία και η οικονομία αφορά το μέσο πολίτη. Ξέρετε, οι προβλέψεις, κυρία Βόζενμπερκ, είναι πολύ αρνητικές. Διάβαζα για παράδειγμα τις προβλέψεις της Ιταλικής UniCredit χθες το βράδυ, η οποία μιλά για ύφεση μεγάλη στην Ελλάδα, λέει ότι για την Ελλάδα εκτιμάται ότι το εγχώριο ΑΕΠ θα καταβαραθρωθεί κατά 18,6% το 2020, ενώ η πρόβλεψη για μείωση του ΑΕΠ σε ολόκληρη την Ευρωζώνη είναι το 13%. Και το θέμα και το μέγα ερώτημα είναι τι θα γίνει την επόμενη ημέρα. Πώς θα μπορέσουμε να κρατήσουμε όρθιες όλες αυτές τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όλους τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους, οι οποίοι βάλανε πλάτη στα δύσκολα στη δεκαετή κρίση των μνημονίων. Και με την σωστή διακυβέρνηση της χώρας μας το τελευταίο 7 μήνο είχε φανεί ότι αρχίζουμε να τα καταφέρνουμε πριν προκύψει αυτή η κατάρα της πανδημίας. Εγώ θα σας πω ότι η σοβαρή μελέτη ενός τέτοιου οικονομικού φαινομένου θα πρέπει να ακουμπάει στην πιθανολόγηση της λήξης αυτού το οποίο ζούμε. Ποιος μπορεί να υποθέσει με βεβαιότητα το βαθμό της ύφεσης, αλλά και όχι μόνο, αν δεν γνωρίζει πότε θα τελειώσει αυτό. Δεύτερον, τόσο η αξιοποίηση των πακέτων του ΕΣΠΑ στο βαθμό που υπάρχουν, που θα μεταφερθούν στην οικονομία της χώρας, στην πραγματική οικονομία, θα βοηθήσει. Από την άλλη, σε μεγάλο βαθμό εκτιμώ ότι θα υπολογίσουμε την ζημιά, κέρδη και ζημίες που όπως λέγεται τις επόμενες μέρες από την απόφαση που θα πάρει το Eurogroup για την βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό διότι όλοι οι οικονομικοί αναλυτές λένε μέχρι στιγμής ότι τα 750 δις που έχει αποφασίσει σε πρώτο επίπεδο δεν είναι τίποτα μπροστά στην ζημιά που θα επέλθει. Μετά ξέρουμε ότι οι διπλανές μας χώρες οικονομικά εύρωστες κατά το παρελθόν και σημαντικές για το κοινό ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλώ για την Ισπανία και την Ιταλία, έχουν υποστεί μια τεράστια καταστροφή και από κοντά και η Γαλλία. Λοιπόν, ούτε και αυτές οι χώρες έχουν αποτιμήσει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο την ύφεση που θα επέλθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό πάντα η οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναρτάτο και συνδεόταν και με την οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία είναι ένα άλλο πάλι κεφάλαιο που υφίσταται μια τεράστια ζημιά από την πανδημία και με κακούς χειρισμούς των ηγετών που φάνηκαν αναντίστοιχοι στο μέγεθος, ας πούμε, του προβλήματος.
μιλάμε για τον κύριο Τραμπ και τον κύριο Κόντε ενδεχομένως, έχουν ευθύνη για το γεγονός ότι δεν πήραν νωρίς μέτρο και γιατί υποτίμησαν αυτό το οποίο ερχόταν, κάτι το οποίο δεν κάναμε εμείς. Με τούτα και με εκείνα θέλω να πω ότι η ύφεση σίγουρα θα υπάρξει εκεί που πηγαίναμε για μια ανάπτυξη και σίγουρα ήμασταν στην οδό της ανάκαμψης, αλλά η διαχείριση, εγώ προσωπικά πιστεύω, θα γίνει συνετά οριζόντια και θα προστατεύσει τον μεγάλο αριθμό, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που κρατούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας, και μένει να το δούμε. Ας είμαστε αισιόδοξοι, γιατί μέχρι στιγμής εμείς έχουμε κερδίσει το στοίχημα, εντός εισαγωγικών φυσικά το ρήμα, του ελέγχου της διασποράς στη χώρα μας. Κυρία Βόζεμπεργκ, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο, μας πει, ο χρόνος βέβαια έχει πάει 11.32. Στην αρχή διάβασα χθες ένα άρθρο εκτός του κυρίου Καρτερού, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται για όλα, ακόμη και για εκλογές. Ο κύριος Τσίπρας δηλαδή συζητά όλα τα ενδεχόμενα μαζί με κορυφαία στελέχη, ώστε να είναι έτοιμη για την εκλογική μάχη στους επόμενους μήνες, όταν φύγει και η πανδημία. Και απλά μου φάνηκε λίγο περίεργο, γιατί ζούμε ακριβώς τη δίνη της πανδημίας. Γίνονται τέτοια σενάρια και στο Μαξίμου, είναι κάτι που απλά σκέφτεται η αξιωματική αντιπολίτευση? Ούτε ποτέ ακούστηκε τέτοια κουβέντα από τότε που έχουμε και το πρόβλημα, αλλά και πιο πριν. Ούτε φαντάζομαι ότι είναι ποτέ στη σκέψη του Πρωθυπουργού εκλογές, και για ποιο λόγο άλλωστε. Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτή τη στιγμή τόσο οι κινήσεις και οι ενέργειες της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού προσωπικά, και στο θέμα της φύλαξης των συνόρων μας από τον Εύρο, γιατί να μην το ξεχνάμε, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας, εννοώ τον Ερντογάν, είναι πάντα εκεί και πάντα απειλητικός. Και ως προς το θέμα του ελέγχου της πανδημίας, είναι η αποδοχή υπερβαίνει και το 70% σε διαφορετικές μετρήσεις. Επομένως, η χώρα έχει μια σταθερή κυβέρνηση που είναι υπεύθυνη για να αντιμετωπίσει αυτό το οποίο γίνεται. Το αν ο κύριος πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, μελετά ένα τέτοιο ενδεχόμενο και προσπαθεί να συγκρατήσει τις δυνάμεις του που φαίνεται να φιλορροούν από διγλωσίες και πολυγλωσίες, αφορά σε αυτό το κόμμα. Και δεν νομίζω πως μπορώ εγώ να το σχολιάσω, άλλωστε δεν γνωρίζω τα interna corporate. Κυρία Βόζενμπεργκ, το γεγονός ότι ο κύριος Τσιόδρας φιγουράρηκε στους New York Times, πρόκειται για έναν Έλληνα επιστήμονα, ο οποίος έχει πάρει πάνω του ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της πανδημίας, χαρακτηρίστηκε ένας από τους ήρωες του κορονοϊού στην Ευρώπη, όπως επίσης και ως λαμπρός επιστήμονας. Το γεγονός λοιπόν ότι τα πάμε καλά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, σε συνδυασμό με μια ανάρτηση χθεσινή του κυρίου Μόσχελου, ο οποίος είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας με απόφαση του Πρωθυπουργού στις διεθνείς συζητήσεις ό,τι αφορούν τον κορονοϊό, κάνει την Ελλάδα ξαναπαίκτη? Και εσείς τα γνωρίζετε αυτά, γιατί βρίσκεστε στο κέντρο λήψης των ευρωπαϊκών αποφάσεων, βρίσκεστε στις Βρυξέλλες. Όχι μόνο το γεγονός της επιλογής του καθηγητού, του κυρίου Τσιόδρα, που, έτσι βάζω μια παρένθεση, είναι βαθιά ανήθικη η κριτική, η κακόπιστη και λιδωριστική που του ασκήθηκε μόλις χθες από κάποιους, τέλος πάντων, θερμοκέφαλους, το αντιπαρέρχομαι. Εγώ θα σας πω ότι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται ένας αξιόπιστος συνομιλητής, τόσο από την οποιαδήποτε ενέργεια έχει προβεί σε αιτήματα της χώρας και στις συζητήσεις στο τραπέζι των αρχηγών κρατών, αλλά κυρίως από τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής και του ελέγχου της πανδημίας και το γεγονός ότι για πρώτη φορά του αναγνώρισαν ότι φύλαξε τα σύνορα της Ευρώπης, τον έχει αναβαθμίσει με αποτέλεσμα να έχει αναβαθμιστεί η ίδια η χώρα μας ως ισότιμος συνομιλητής προς τα άλλα κράτη-μέλη. Και μένει να το δούμε αυτό πια και από την Ευρωπαϊκή Μάλιστα. Επιτροπή στις αποφάσεις του Eurogroup που θα ληφθούν αύριο. Μάλιστα. Ή σε απότερο χρόνο, γιατί και αύριο μπορεί να είναι ένα προανάκρουσμα και το οποίο να έπεται μια συνέχεια. Κυρία Βόζενμπεργκ, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Και καλή εβδομάδα. Να είστε καλά.